Είναι σωστό το ερώτημα. Το αποτέλεσμα δείχνει αν αυτοί που τα λένε είναι έτσι ή όχι. Όχι, μπορεί όντως να έχουν γίνει προσλήψεις, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να φτάνουν οι προσλήψεις. Θα σας πω, ναι. Καταρχήν, να πω κι εγώ την γνώμη μας. Απαράδεκτες οι δηλώσεις του γιατρού και υποψηφίου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν ένα ρεσιτάλ κανιβαλισμού, θα λέγαμε. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι δείχνουν την λογική των αστικών κομμάτων για το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας. Τι δηλαδή δείχνουν? Ότι τα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, η λογική τους είναι να δυναμώνει ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Και το έχουν αποδείξει για χρόνια τώρα και οι τρεις τους. Από την πρακτική τους με τους νόμους που έφεραν στην Βουλή. Θα λέγαμε, ξέρετε, εμείς από την επομένη των εκλογών αυτό που λέγαμε ότι θα είμαστε μια πραγματική αντιπολίτευση το κάναμε πράξη. Mm-hmm. Προχθές βρεθήκαμε έξω από το Υπουργείο Υγείας ακριβώς για τα ζητήματα αυτά. Και για τη γυναίκα που πέθανε στην Καρότσα και για την άλλη την νέα κοπέλα με το μωράκι της. Ναι. Και συγγνώμη να πούμε για τα νησιά, ειδικά ότι τώρα φιλοξενούν καθημερινά κόσμο από το εξωτερικό, έχουν υπερδιπλάσιες και υπερτριπλάσιες ανάγκες. Και ξέρετε, να θυμίσουμε τη δήλωση που έκανε εδώ ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε, καθαρά το είπε μάλλον, το εξής, ότι δεν χρειάζεται να ενισχυθούν οι δημόσιες δομές της υγείας το καλοκαίρι στα νησιά και δεν υπάρχει και λόγος. Γιατί είναι κόστος. Αυτό είναι το πρόβλημα δηλαδή. Την υγεία μας, τη ζωή μας, τη βάζουν στη λογική κόστος-όφελος. Αυτή είναι η λογική όλων των κομμάτων. Λέω ότι βρεθήκαμε έξω από το Υπουργείο Υγείας, όπου καταδείξαμε αυτά τα προβλήματα, συνδικάτα, εργαζόμενοι κτλ. Δεν έτυχε βέβαια της αντίστοιχης προβολής από τα ΜΜΕ. Δεν πειράζει όμως, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Και από την άποψη αυτή, εμείς πιστεύουμε ότι ο λαός μας πρέπει να παλέψει μαζί με το ΚΚΕ για αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα της υγείας. Μόνο μια κουβέντα. Και επειδή μιλούν για δημόσιο χαρακτήρα της υγείας, γνωρίζει πολύ καλά ο ελληνικός λαός αν υπάρχει τέτοιο, όταν χρειάζεται να πάει να κάνει μια εξέταση. Δεν μπορεί να την κάνει στο δημόσιο νοσοκομείο, πάει αναγκαστικά στα μεγάλα κοράκια της υγείας και εκεί πληρώνει τη συμμετοχή. Έχει πληρώσει μια φορά, πληρώνει και δεύτερη. Κοιτάξτε, νομίζουμε ότι το ΚΚΕ, όχι μόνο τα 49 χρόνια, ας αφήσουμε τα 49, ας μιλήσουμε για το πρόσφατο, για προχθές, για μερικά χρόνια πριν, πάντα ήταν, όχι μόνο μες στη Βουλή, αλλά και εκτός Βουλής, μπροστά στους αγώνες, στην οργάνωση των αγώνων. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν νομίζουμε ότι θα έφερνε τα πάνω κάτω στη Βουλή. Αυτό που έκανε και η κυρία Κωνσταντοπούλου μαζί με τα άλλα κόμματα ήταν επί της ουσίας να συμφωνήσει σε όλη την αντιλαϊκή πολιτική που πέρασε μέχρι σήμερα και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που θέλω, μόνο μία λέξη, κυβέρνηση θα υπάρχει, μόνο που αυτή η κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς θα είναι αντιλαϊκή, αυτό θα είναι το περιεχόμενό της. Το μεγάλο ερώτημα είναι, εμείς αυτό πιστεύουμε, ότι πρέπει να υπάρξει 100% πραγματική εργατική αντιπολίτευση και αυτή μπορεί να την κάνει μόνο το ΚΚΕ που ήταν, είναι και θα είναι μπροστά μαζί με τους αγώνες των εργαζομένων.